Για μαζευτείτε λίγο. Για μαζευτείτε λίγο γιατί το παιχνίδι ξεκινάει. Λοιπόν, Basket Case, πρώτη προσπάθεια επιτυχημένη, όμορφη από το Play Major τον Κάζα. Το οποίο περιμένουμε τις εμφανίσεις. Εντάξει το κλέψιμο. Δεύτερο συνεχόμενο. Το χάσε. Απίστευτο. Και στο δεύτερο χρόνο. Για την Basket Case Σαρακινός, πολύ ωραία χαμηλά. Το καλάδι θα έρθει από τον Δημητριάδη, ο οποίος ισοφαρεί σε 2-2. Λοιπόν, Ράντος, Σακελαρίδης, Τζερεμές, Σαντήλας και Χατζηδήμας. Πέντε για τους Κάζα. Ράντος, μπάλα χαμηλά. Χατζηδήμας, σου 2-3. Σαρακινός μαζεύει. Κέλμης, Κολιάκος. Κέλμης, αστοχή. Ράντος, Δημητριάδης θα κλέψει. Θα πάει μέχρι μέσα στην επαφή, αστοχή, καθαρή φάση. Τζερεμές, το παιχνίδι έχει αποκτήσει έναν γρήγορο ρυθμό. Τζερεμές θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα κάνει το 6-2. Δημητριάδης, καλοκαιρινός, για 2, άστοχος. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Ράντου. Ο Κερεμές στον αδό δεν έπρεπε να αργήσει. Έπρεπε να εκτελέσει ενότα στον αέρα. Και στο βίντεο θα καταλάβει. Ο Χέλμης εξοχή και μειώνει στους 2. 6-4. Πολύ όμορφη ενέργεια, κακό τελείωμα. Κολιάκος, Σαραγινός, Κολιάκος, ο Γιώργος για 3. Στοχός. Και 6-7 προβάδισμα για την Basket Case. Τζερεμές, Τσαντήλας, Καλοκαιρινός, Εκτολιάκος, συγγνώμη. Στο παιχνίδι έχει περάσει το υποθέσεις συνδυασμού. Τι έκανε ακριβώς ο Ράντος, για τα δύο του πτύχη. Η Τσαντήλα ακολούθησε τη φάση και το ομάδα στον Κάζα, στο σύνολό της. Και αυτό η Λιβεδά να μην ευστοχίσει. Η άμυνα σε πρώτο χρόνο βγήκε. Το κλέψιμο δεν ολοκληρώθηκε, κατοχή και πάλι για την μπάσκετ. Πάμε σε ένα time out. Το πρώτο του αγώνα 4:52, πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα του 7. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι μας. Κολιάκος. Μπάλα χαμηλά. Νέο κλέψιμο. Ο Ράντος πάρει το φάουλ. Πρέπει να γύρισε λίγο το πόδι του εκεί. Νομίζω όχι πολύ όμως, αλλαγή ζητάει. Λοιπόν, ο Γιάννης πέρασε στον πάγκο. Κολιάκος. Καλοκαιρινός, δεν είχε τα δικά του χέρια μπάλα περνά εκτός. Μαλλαγές, Κολιάκος στον πάγκο, με Μερτινιά στη θέση του. Και Λαδά στο παρκέ. Λαδάς, Δημητριάδης, Μερτινιάν, Σαρακινός, Κολιάκος. Πέντε για την Basket Case. Σαρακινός, Λαδάς. Είναι μόνος, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Electric rebound, το νούμερο 11, ο Σαγκελαρίδης. Ζερεμές, κι αυτός επιχειρεί τρίποντο και ψεχνεί έξω την γραμμή των 6,75. 12-17. Σε άμυνα man to man η Κάζα. Μερτινιάν, Κολιάκος, βάλα στο σίδερο. Γερεμές, Κωνσταντίλα, τον Γιούνι, συγγνώμη. Κωνσταντίλας τώρα πήρε την μπάλα και αυτόλυσε. Επιθετικό rebound από το Χατζηδήμα. Το σίγουρα χέρια του Τζερεμέ, ούτε αυτός προσπαθεί ο Χατζηδήμας. Η άμυνα βγήκε. Μερτινιάν. Κέλμις. Σαρακίνο, συγγνώμη. Γιούνις. Ελληνική ποινή σε ποιον? Το Δημητριάδη. πόδι. Κέλμης με Πινιάν, Κολιάκος, πάει το φάουλ και κάνει το δικαίωμα για δύο. Την πάτα από ποιον, από το Σαντιλά. Να μην ξέρω εμείς, συγγνώμη. Σαντιλά θα πάει μέχρι μέσα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 14-7 με dub score στην αρένα της ΕΒΕΒ. Μεκτινιάν θα στοχίσει. Ο Τριάδης δεν καταφέρει να σκοράρει. Τσάντιλας. Γιάννος μέσα, ο αριστερός χειράς. 17-7. Στο συν 10. 49 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Δημητριάδης αστοχή. Με την Γιάννη Ριμπάου. Σε τριών πόντων από Λάβδα. Ούτε αυτός βρίσκει στόχο. Έχουν παρουσιάσει έναν επιθετικό λύσιο. Το δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Κολιάκος. Κέρμις. Μερτινιάν. Μια καλή άμυνα. Ωραίο ήταν αυτό. Βάλε λίγο τι λέει. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε, τέλος δεκαλέπτου, 17-7, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε, δεύτερο δεκάλεπτο με κάποιες αλλαγές στο γήπεδο. Λιγερός, Κατζιδήμας, Τζερεμές, Γιάννος και με το νούμερο 13 ο Κινάς, ο Γιάννος, ο Γιούνης, συγγνώμη. Αλέξανδρέ μου, συγγνώμη που σου σκότωσα το επίθετο. Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει. Με την Ιάν, Δημητριάδης. Κολιάκος θα πατήσει καλά για δύο, άστοχος. Σκινάς στον Τζερεμέ, στο Γιούνι, Αμιλά στο Σκινά. Ωραία συνεργασία, Τζερεμές. Λιγερός θα πάρει το φάουλ. Άσορος η πρώτη. Χαρινιάν. Το γήπεδο έχει περάσει και με το νούμερο 6. Αυτοκίνηση των πόντων. Ο Διάκης θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Δεν θα ευτοχίσει. Η άμυνα για τους Κάζα. Βγήκε. Τερεμές. Μεγάλες μάχες για την διεκδίκηση της μπάλας. Τερεμές είναι παραφορά. Αδιανινός. Την μπάλα στο σιδερό. Ένα κακό ποιοτικά πρώτο τρίλεπτο, δεύτερο δεκαλέπτου. Εδώ το κόψιμο από το νούμερο 5 τον Κάζα, τον Ράτη, ήταν εντυπωσιακό και καθαρό. Δημητριάδη σκοράρει. Γερεμές. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από το κοινά. Με 19-10. Τελμής. Βγάζει από την ευκαιρία να ανοίξουν τη διαφορά. Γερός. Τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ο Τζερεμές αστοχής από την γράμμα των 6.75. Ναι, επιθετικό. Σκηνά αυτή τη φορά. Πήγε να αφήσει τούρτα από τη βολή. Λίγο δύσκολο. Ράπτης. Ζερεμές. Μιλιάδης. Μιλιάδης γυρνάει πρόσωπο με το καλάθι. Δεν καταφέρει να βρει την μπάλα. Να βρει το στόχο της. Γερός θα χάσει την μπάλα. Θέλει σκοράρει. 19-12. Από τον Γιώργο. Έχουν απέναντι τους πια πιο νεανική ομάδα, αλλά θα το παλέψουν μέχρι τέλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να δούμε αν μπορούν και αν θα ακολουθήσουν σε όλο το 40 λεπτό. Πάμε σε time out. Λιάντης αστοχή. συγκερώσει σκηνά. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Κέλμις με την Ιάν. Αστοχή Σκουνάς. Αποφύγει τον Μιάντη. Αφήσει την πάρα στο καλάθι. Στο σύν 11 η Κάζα. Κολιάκος για 3 από τη γωνία. Έρμπο. Γέλατε με τον Γιάννη. Στο λιγερό, με καλά του Φρανσίσιον. 25-12, 3:39 για το τέλος του ημιχρόνου. Γιάδης. Καλοκαιρινός. Μπαλαγιά της Κάζα, το οποίο έχουν κρατήσει χαμηλά τον αντίπαλό του στο σκορ, μόλις στους 12 πόντους. Από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα, από την πολύ καλή τους άμυνα. Ράντος για τρεις. Άστοχος. Θα ξεκινήσει το επιθετικό rebound. Με παράβαση κατοχή για την μπάσκετ. Κέρμις. Σαραγινός. Από το Σαγκελαρίδη. 27-12. Στην ανώτερη τιμή η διαφορά. Ο Σκοινάς ονειρεύεται assist. Γιάννης. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Ξεκολλάει και την ομάδα τα τους 12. Λιγερός. Ράντος. Τελαρίνης αστοχή, επιθετικό rebound. Από τα χέρια του Ράντου στις σκοινάκες αυτά του Λιγερού. Ο οποίος αστόχησε. Παιδιά της πολύ ωραία στον Κολιάκο. Κρίμα που δεν μπήκε αυτό το καλάθι. Ο Ράντος που κάνει το φάουλ. Ο Γιάννης είναι μόνος του, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ο Γιάννης θα πάρει το φάουλ. Το 27-14, στο 13 η Καζά. Γραπτής. Κολιάκος. Πάλι στο σωστό σημείο. Την φορά δεν είναι φτωχή. Ο Καλοκαιρινός μαζεύει το rebound και δίνει στο Αραγκινό. Πάει σε επίδεση 5-5. Κακή επιλογή, αλλά ο Κέλμις θα πάρει την μπάλα. Και ψημένο φάουλ. Καλογερινός ευτοχή. Σε 7-16. Πρέπει να γυρίσει όμως. Μια κουβέντα είναι. Κομμαδίο. Λιγερός για 2. Αστοχή. Το Βελαρίδης δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τελώς ημιχρόνου. 27-16 το σκορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Ράντες. Καμιλιά στο Δημητριάδη. Καλοκαιρινός. Θα στοχίσει. Θα στοιμάς. Γίνεται το λάθος. Γιάτης. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες των Κάζακ θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι και δύσκολο. Τζερεμές στην 2. Επιθετικό rebound. Θα γλαρίσει, κερδίσει το φάουλ και είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστορα στην πρώτη. Άστορα στην δεύτερη. Γιάντης. Καλοκαιρινός. Δημητριάδης τελικός αποδέκτης. 27-20. Μειώνουν στους 7. Ράντος. Για 2 είναι μόνος στο αυτοχή. Μπάλα σε κέντρο του Σακελαρίδη. Το καλάθι θα έρθουν. Δημητριάδης. Δημητριάδης. Καλά και φάουλ. Μειώνει και πάλι στις 7 και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Και την ευκαιρία να ρίξει κι άλλο τη διαφορά. Αστοχή. Μπάλα για Καζά. Τσαντήλας. Ράντος. Τσαντήλας. Περιθετικό rebound. Ράντος για 3. Airball. Let's go. με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Τσαντήλας. Τσάντος. Τσακλαρίδης. Σίδερο. Την μπάλα σε αυτήν τον Τζερεμέ. Ο Ράντος πολύ κακή εκτέλεση. Ο Μητριάδης, ο Τολιάκο. Καλαγινός. Ο Μητριάδης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Σεγελαρίδης. Γιάννης. Χαμηλά στον καλοκαιρινό, 31-24. Ράπτης Κινάς και Βιγέρος. Συγγραμματεία ετοιμάζονται να μπουν στο πακέ. Η άμυνα της μπάσκετ έχει ανεβάσει την ένταση. Τσαντήλας, την εκνοή, άστοχος, ούτε αυτό. Γιάννης. Ο Ράντος θα γραφτεί στο καλάθι, 33-24, στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Ελέγχουν η Κάζα το παιχνίδι από το ξεκίνημα. Βλιάτης, Δημητριάδης, Κολιάκος, Καλοκαιρινός θα προσποιηθεί. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Η μπάλα δεν θα καταλέξει στο καλάτι ούτε από την προσπάθεια του Τζερεμέ ούτε από αυτή του Ράντου όμως. Θα φτάσει κάποια εύκολα καλάθια. Η κυπεδούχη, ο Δημητριάδης δεν θα λαφέψει. 33-26. Καθαρό κοψιμό. Ράντος στον πάγκο. Αλλαγές μαζεμένες και από την άλλη πλευρά. Παναφορά της μπάλας του Τζερεμέ. Μετινιάν. Λάβας. 33-28. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Μειώνουν στους 5. Η μπάσκετ είναι εδώ. Έχουνε στιγμό και θα παλέψουν να πάρουν ό,τι τους αναλογεί. Λιγερός. Ραντής. Πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Τρία και 25 για το τέλος. Στην πρώτη. Τελμής. Ευτοχή. Κάνει το 35-30, η μπάσκετ πάντα κοντά στο σκορ. Καθαρία αμήνα του Κολιάδη. Και αυτοί του Μερτινιάν. Τα δίνουν όλα οι μαύροι σε αυτό το δεκάλεπτο. Κολιάκος, Κέλμης. Κάζα. Τι έχουμε. Φακ του Χέλμη στον Γερό. Ήμασταν από 2 και πήγαμε στα 4. Κατζιδήμας, Τσάντελας, Τζερεμές, Αστοχή. Ελέγχουν το rebound του Λεξενούμενοι και έχουν ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο σε ένα δεκάλεπτο που τους ανήκει. Λάμπταστική για να κάνει εκεί, Κολιάκος. Θέλμης για 2. Λικερός ελέγχει. Ζερεμές. Λικερός. Καντήλας για 3. Ελέγχουν το rebound. Διαχειρός Δημητριάδη και από εκεί στο Μερινιάν. Κολιάκος. Νέα ευκαιρία για την Κέις. Λάβδας, φοβερή πάσα του. Πάτσε γραμμή, βήματα. Γερός. Αστοχός. Μερτινιάν. Έχει κολλήσει το σκορ στο 35-30. Κολιάκος για 2. Μέσα! 35-32, μειώνει στις 3. 37 δευτερόλεπτα, νομίζω έχουν αργήσει πάρα πολύ να πάρουν time out οι Καζάρ. 37 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, νομίζω είναι το πρώτο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Κατζηδί μας. Μερτινιάν. Όλη η επίθεση για την Basket Case. Πάρει ο Μερτινιάν, θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Βήματα στα 4,4. Για ποιο λόγο του κάνει το φάουλ τώρα εκεί? Θα δούμε τι θα δώσουν οι ρεφ τώρα. Το έχει πάρει. Πάμε το ίστατο. Έχω μία εντύπωση ότι θα το δώσουμε. Ας μην προτρέξω, μην πω κάτι. Ας... Δεν αρρώτη θα δείξω ρευτορά. Με τρεις βολές από κάτω. Από κάτω. Μάλιστα. 1,3 για να δούμε. Ράπτη στην επαναφορά. Σινάς για τρεις. Λίγο έλειψε λοιπόν. Τέλος του δεκαλέπτου. 35-32. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Καβίλας. Τακλέζο με την Ιάν. Θα πάρει το φάουλ. Θα στοχίσει για την ισοφάριση. Σακελαρίδη σε σκηνά. Πολύ ωραία τα αποφύγει. Με ραχαία. Δεν ήταν εκεί στον πάγκο. Έδειξε. Κάνει νοήματα κάθε φορά που βάζει καλάθι. Κάνει γλώσσες, κάνει δαχτυλάκια. Τα δικά του. Κατοχή για την μπάσκετ. Στο φάουλ. Κοιτάζει δικαίωμα για δύο. Κερδισμένο φάουλ. Τσαντήλα Σακελαρίδης. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άσχημα στην πρώτη. Σιδερό. Φυσικό rebound. Σαραγινός του στο πουθενά. Τσαντήλας. Τριών πόδων Αδωράντα, αστοχή. Δημητριάδης. Πάρει το φάουλ. Από τον Γιούνι. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Άστοχο στην πρώτη. Το 32 παραμένει. Κωνσταντινόπουλος πήρε το επιθετικό. Στα κλαρίς θα πάρει το φάουλ. Κωνσταντίνο, με τη Λιάβια, 39-35. Κινάς, αστοχή, περισμένο rebound για την Basket Case, συγκεκριμένα τον Κολιάκο. Μερτινιάν. Τι ακριβώς κάνανε εκεί, που τους ξέρει. Όσο η Κάζα δεν το καθαρίζουν και τους αφήνουν μέσα στο παιχνίδι και οδεύουμε προς το τέλος, οι φιλοξενούμενοι γίνονται επικίνδυνοι. Το κλαρίδι σε ένα πολύ όμορφο κόψιμο και καθαρό. Γιάτης, Λάβδας, με την Γιάννη τον αφήνουνε μόνο του. Μέσα κι αυτό! 39-38! Τι άμυνα ήταν αυτή! 6-4, time out! Λοιπόν, για πάμε. Να δούμε τι θα δούμε. Σε αυτά τα τελευταία 5 και 52. 39-38. Μικερός θα γίνει το λάθος! Μερτινιάν, Κολιάκος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι! Η Μπάσκετ περνάει μπροστά, απίστευτο! Το έκαναν πάλι! Φοβερό μετάλλο αυτή η ομάδα, σε άμυνα ζώνης, 2-3. Σκινάς, Τζερεμές γιατί για την απάντηση, όχι, αδυνατούν να σκοράρουν. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Βλάτης, Κολιάκος, νέο τρίποντο, άστοχος, Λάβδας, Κολιάκος, Βλάτης, κι αυτός, ούτε, ίσα που ακούγησε σε Στεφάνη, πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά, Μικερός, έχει ώρα να μιλήσει, και ώρα του στο ίδιο, προσπάθεια για τρεις, ο μικρός, την ώρα που πρέπει, την ώρα που η μπάλα ζεματάει όσο ποτέ άλλοτε, σκοράρει από τη γραμμή των 6.75. 42-40, πολύ μεγάλο παιχνίδι όσον αφορά το suspense. Λάθος αστοχή, λάθος μαζεύει. Γερός. Βρίσκεται το καλάθι, Σακελαρίδης, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Άσο το πρώτο. Γιάντης. Ο Αγγελαρίδης δεν εκμεταλλεύτηκε τον πόνους των βολών. Κολιάκος. Κέλμης. Κολιάκος για τρεις. Αστοχή, Γιάτης. Θα πάρει το φάουλ, χαμηλά, είναι το τρίτο για τους Καζά. Κολιάκος, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, ούτε την τρίτη φορά. Απ' τα χέρια τους κοινά εκτός. Κολιάκος που το Μεντινιάν και αυτός Γιάτρος. Σε μια γρήγορη επίδεση δεν υπήρχε λόγος νομίζω. Είχα τον χρόνο να γυρίσουν και να πάρουν σωστότερη επιλογή. Τώρα από εδώ βέβαια αποβρίσκομαι εγώ, χωρίς τους παλμούς που τρέχουν στα παιδιά. Είναι διαφορετικά. Ράντος, Τζερεμές. Θα πάει προς το καλάθι, τι πήγε να βάλει σαν Αγγελαρίδης. Ούτε με το follow καταφέρνει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 42-40 παραμένει. Βιάζεις. Μεντινιάν, Λάβδας, Κολιάκος. Θα πάρει συνεκνοεί το σουτ. Ούτε τώρα. Σαγκελαρίδης θα πάρει το φάουλ από τον Λάβδα. Πάμε σε time out. Αν δεν κάνω λάθος, 2.28 για το τέλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το time out. Σαγκελαρίδης είναι στη γραμμή, θα στοχίσει. Δύο και 20. Μερτινιάν. Γιάντης είναι μόνος του, θα το πάρει. Του κάνει φάουλ ο Νιγερός, απίστευτο. Ο στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και έτσι και ευστοχίσει, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Έστωχα στην πρώτη. Άσο στη δεύτερη. 42-41. Πάμε για φινάλε. Το γνωστό. 42 όλα. Μάλιστα. Στην κόψη του ξηραφιού. Σε ένα δεδομένο σκηνή το παιχνίδι. Το οποίο φλερτάρει πλέον ανοιχτά με την παράταση. Το καλάθι χάθηκε από τον Λιγερό με εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια. 44-42. Ένα και 45. Γιάντης. Θα πάρει το φάουλ και πάλι τον Λιγερό. Το τρίτο μαδικό. Έχουν να δώσουν άλλο ένα. Δημητριάδης θα γυρίσει. Κινάς. Έχει διαδοθεί το τέταρτο, άρα σε επόμενο έχουμε βολές για τους... για την μπάσκετ. Ράντος. Τζερεμές, ο Λιγερός έχει οπλίσει. Ράγκος για τρεις. Σίδερο, ελέγχουν το rebound με τον Κολιάκο. Χέλμις, ισοφαρίζει. 44-44. Απίστευτη basket case και πάλι. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, το οποίο, πιστέψτε με, δεν είναι κατάλληλο για καρδιακούς και πρωταγωνιστία είναι η μπάσκετ. Ω! Τι κάψιμο ήταν αυτό! Γιάτης! Θα πάρει το φάουλ για δύο τώρα! Κρατάνε την νίκη στα χέρια τους! Τι κόψιμο ήταν αυτό του Δημητριάδη! Σαράντα και 9. Αστοχή και στη δεύτερη μπάλα για μπάσκετ. Απίστευτο. Με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Χέλμι στην επαναφορά, Δημητριάδης θα πάρει αμέσως την προσπάθεια. Αστοχή. Για ποιο λόγο βιάστηκαν. Λιγερός. 30 δευτερόλεπτα. Πάντα σαν μοινα ζώνη στην μπάσκετ. 11. Παίρνει το σκριν. Στους για τρεις, άστοχος, Αγγελαρίδης θα πάρει το φάουλ. Ποιος θα σκοράρει από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Βιάτης δεν τα κατάφερε, 0 στις 2. Δεν τα κατάφερε προηγουμένως ο Αγγελαρίδης στις δικές του. Μήπως το κάνει τώρα, θα δείξει. Δεκατρία δευτερόλεπτα για να μάθουμε. Αστοχή στην πρώτη. Η μπάλα του κάνει παιχνίδι περίεργο. Βγήκε για βγήκε. Απίστευτο. Απίστευτο. Μόνο στο μπάσκετ αυτά. Μόνο αυτό το άθλημα προσφέρει αυτές τις συγκινήσεις. Εύστοχο στη δεύτερη. Και αυτή που έπρεπε την έβαλε. 45-44. Απίστευτος Αγγελαρίδης, πάμε σε time out. Λοιπόν, 13 δευτερόλεπτα για να μάθουμε ποιος θα φύγει με το ροζ φύλλο της νίκης. Χέλμις την επαναφορά. Κολιάκος, 12, Χέλμις. Θα πάρει την προσπάθεια, αστοχή. Πρέπει να κάνουν γρήγορα ένα φάουλ. Δεν το κάνει κανείς. Θα το κάνει στον Λιγερό τελικά. Ο οποίος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Γιώργος αστοχή, το σουτ της νίκης. Και ο Λιγερός πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 4,5 δευτερόλεπτα για το τελώς. Για να μην βαριέσαι. Για να μην βαριέμαι. Ναι, ναι, ναι. Γελάει τώρα γιατί είναι δικό του, άμα να την ανάποδη. Λοιπόν, Λιγερός αστοχή. Χρόνος υπάρχει ακόμα. Σιδερό, θα μπει, time out. Δεν υπάρχει time out. Καλοκαιρινός. Τέλος. Δεν προλάβα να κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. 46-44 το τελικό σκορ. Γεια χαρά σε όλους.